Το προσφυγικό είναι ένα φαινόμενο τεραστίων διαστάσεων. Καμιά χώρα δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί μόνη της. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης τούτη την ώρα δίνει μία μάχη υπεράσπισης των ανθρωπίνων αξιών και της αλληλεγγύης. Την ώρα που γύρω μας ακούγονται ολοένα και δυνατότερα φωνές απομονωτισμού και ξενοφοβίας, ο ελληνικός λαός, παρά τη βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση που ζει ο ίδιος, δίνει μαθήματα ευαισθησίας και ανθρωπιάς. Έχουμε προειδοποιήσει την Ευρώπη ότι οι φράχτες και τα κλειστά σύνορα δεν μπορούν παρά να οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Ο κίνδυνος για την Ευρώπη από την κατάργηση της ελεύθερης διακίνησης είναι πολύ σοβαρότερος και γι' αυτό επιβάλλεται μια αποτελεσματική διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος. Η Ελλάδα δίνει μια πολύπλευρη μάχη για να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ως κοινό ζήτημα όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των χωρών που γειτονεύουν με την αιστεία του πολέμου. Η Ελλάδα υλοποιεί τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τη δημιουργία χώρων υποδοχής και ταυτοποίησης των προσφύγων. Παράλληλα όμως, και η Ευρώπη θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα φυλάει τούτη την ώρα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε οι φράχτες, ούτε η μετάθεση του προβλήματος από τη μία χώρα στην άλλη μπορούν να ανακόψουν τις ανθρώπινες ροές που προκαλεί ο πόλεμος και η φτώχεια. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να μην μείνουμε στη θέση του παθητικού παρατηρητή. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργό ρόλο στην επίλυση του προβλήματος και έχει αναλάβει ήδη τις σχετικές πρωτοβουλίες. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη αυτή τόσο για τις θέσεις της χώρας μας, όσο όμως και για τις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές αξίες.